Γεια σας, είμαι ο Κώστας Γκάγκος. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου στο YouTube. Σήμερα θα σας δείξω μια υπέροχη βίλα των 1450 τετραγωνικών μέτρων στη Φιλοθέη, η οποία αποτελείται από 3 επίπεδα συν ένα υπόγειο με εσωτερική πισίνα. Ελάτε μαζί μου. Μπαίνοντας θα δούμε μια υπέροχη μεγάλη πόρτα pivot με ξύλινη επένδυση και ένα χειροποίητο πόμολο. Ο χώρος υποδοχής είναι αρκετά μεγάλος χώρος και στο κέντρο ακριβώς αυτού του χώρου έχουμε ένα υπέροχο μπονζάι αρκετών ετών, το οποίο το έχουμε τοποθετήσει επάνω σε μια χειροποίητη φυτοδόχο. Και ακριβώς από πάνω θα δούμε ένα υπέροχο skylight, έτσι ώστε να έχει αρκετό φως για να μπορεί να ζήσει. Βέβαια, αυτό το αίθριο επικοινωνεί με τον πάνω όροφο και έτσι δίνει έναν διαφορετικό αέρα σε αυτό το σημείο. Όλα τα επίπεδα συνδέονται με μια σκάλα, η οποία είναι επενδυδημένη με ξύλο γρις. Στην κουπαστή έχουμε τοποθετήσει κρυφό φωτισμό και, όπως βλέπετε, έχουμε και ένα ασανσέρ για να μπορεί να επικοινωνούν όλα τα επίπεδα μεταξύ τους. Στο δάπεδο έχουμε ένα πλακίδιο μεγάλων διαστάσεων σε όψη μαρμάρου και στους τοίχους και στις οροφές έχουμε χρησιμοποιήσει μια ειδική βαφή σε χρώμα της άμμου, η οποία είναι ελαφρώς ανάγλυφη και χαρακτηρίζεται πάρα πολύ όλη αυτή η αναγλυφότητα από τους φωτισμούς που έχουμε χρησιμοποιήσει. Στα τοξωτά περάσματα που έχουμε μεταξύ των δύο χώρων έχουμε χρησιμοποιήσει μία ραβδωτή επιφάνεια από χειροποίητο γύψινο, το οποίο μπορούμε και το αναδεικνύουμε με φωτισμό δαπέδου για να μας δώσει κάτι ίσως δραματικό. Το δρύινο δάπεδο απογειώθηκε τοποθετώντας το σε σχήμα σευρών. Σε τείχους και οροφή έχουμε χρησιμοποιήσει γύψινες ιδιαίτερες λεπτομέρειες, δίνοντας ένα αριστοκρατικό τόνο. Και μάλιστα, χρησιμοποιώντας τον φωτισμό από πάνω, δημιουργούν μια υπέροχη αναγλυφή επιφάνεια. Δίπλα μου θα δείτε ένα mini bar, το οποίο είναι επενδυδημένο με ραβδωτό μασιφ ξύλο και μάρμαρο τίνου από πάνω. Και στο κέντρο δεσπόζει ένα μεγαλοπρεπές τζάκι με επένδυση ένα κατάλευκο μάρμαρο Διονύσου. Τώρα, όσον αφορά τους πίνακες, θα τοποθετηθεί μια τηλεόραση 65 ιντσών από τον νέο ιδιοκτήτη. Ο χώρος του living room επικοινωνεί με τον εξωτερικό χώρο καθιστικού και την πισίνα. Και σε αυτό το σημείο θα τοποθετηθεί μια τεράστια τραπεζαρία 10 ατόμων. Σε συνέχεια της τραπεζαρίας συναντάμε ένα εξωτερικό μπαρ, το οποίο συνδέεται με ένα χαμηλότερο επίπεδο που θα το χρησιμοποιήσουμε ως τραπέζι για να φάμε. Σε αυτό το σημείο του εξωτερικού καθιστικού έχει τοποθετηθεί μια γωνιακή πισίνα ακριβώς στο ίδιο επίπεδο με υπερχείληση, όπου ακριβώς από πίσω υπάρχει ένας εξωτερικός κήπος και με μια κυκλική ροή από το εξωτερικό μπαρ, από το εξωτερικό καθιστικό, την πισίνα, κινούμαστε και υπάρχει μια συνένωση μεταξύ του living room, του εξωτερικού καθιστικού και της πισίνας. Στη συνέχεια, πριν πάμε στο καθημερινό καθιστικό και στην κουζίνα, θα δούμε μια μικρή γκαρντερόμπα των ξένων και ένα υπέροχο βεσέ με χρώμα τερακότα. Συνεχίζοντας προς τα μέσα, εδώ θα είναι η καθημερινή τραπεζαρία, το καθιστικό και δίπλα ακριβώς η κουζίνα, η οποία είναι από την εταιρεία Σκαβολίνη. Όλες οι συσκευές είναι της Miele, έχουμε ψυγείο,
καταψύκτη, οι εστίες, κεντρικός απορροφητήρας και ένα πολύ βοηθητικό παρασκευαστήριο, έτσι ώστε να μπορεί να δουλεύει κάποιος εδώ μέσα χωρίς να ενοχλεί την οικογένεια. Έχει τα πάντα. Ψυγείο, φούρνο, νεροχύτη, εστίες, απορροφητήρα, συρτάρια, ντουλάπια. Είναι πλήρως καλυμμένο για να μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες της οικογένειας και των επισκεπτών. Όπως έχουμε μελετήσει πολύ καλά το φωτισμό, έτσι έχουμε μελετήσει και το landscape design. Έχουμε χρησιμοποιήσει υπέροχα φυτά για να μπορούμε να δώσουμε μια ατμόσφαιρα, να διώξουμε το τσιμέντο και να νιώθουμε ωραία στον εξωτερικό χώρο. Εδώ έχει προβλεφθεί να τοποθετηθεί ένα barbecue και στη συνέχεια έχουμε το πίσω καθιστικό της οικογένειας, το οποίο επικοινωνεί με το καθημερινό καθιστικό και την κουζίνα. Ανάλογα με τη θέση του ηλίου, οι ιδιοκτήτες έχουν αρκετές δυνατότητες να κάτσουν οπουδήποτε. Όπως αυτό, τον αναβαθμό, ο οποίος είναι από ένα ξύλινο deck και ένα μικρό χώρο πρασίνου με φυσικό χλωτάπιτα. Και στο βάθος θα δείτε μία ελιά, η οποία ήρθε και τοποθετήθηκε εκεί για συγκεκριμένο λόγο, γιατί μία ελιά είναι πάντα υπέροχη. Στον επάνω όροφο έχουμε 4 υπνοδωμάτια και ένα μεγάλο master bedroom. Όπως θα δείτε, εδώ θα συναντήσουμε ένα εσωτερικό αίθριο. Κάτω είναι το δέντρο, είναι ο χώρος υποδοχής. Δεξιά μου έχουμε 4 υπνοδωμάτια και αριστερά έχουμε το master bedroom. Το master bedroom, το οποίο η είσοδός του είναι 2 μεγάλες πόρτες και στα αριστερά μου θα πάμε σε μια μεγάλη γκαρδαρόμπα, η οποία δεν είναι ακριβώς ολοκληρωμένη, αλλά κάπου στο κέντρο θα υπάρχει ένα ωραίο μπουντουάρ με τους καθρέφτες, πολυθρόνες, να μπορεί να ολοκληρωθεί η κεντρική ιδέα που έχουμε. Σε συνέχεια αυτού του χώρου, εδώ θα βρίσκεται μια κρεβατοκάμαρα, η οποία το κεφαλάρι της κρεβατοκάμαρας είναι από ένα ύφασμα σε υφή βελούδου. Υπάρχει και πολύ καλή ηχοαπορρόφηση τώρα που κάθομαι εδώ πέρα και ακούω. Το κρεβάτι αυτό μπορεί να έχει διαστάσεις 2x2 και κοιτάει κατευθείαν έξω σε μια μεγάλη βεράντα, στην οποία, να σας πω την αλήθεια, μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Από τζακούζι, από καθιστικό, τα πάντα. Σε συνέχεια τώρα από εδώ έχουμε ένα ντουζ, το οποίο είναι επενδυδημένο από την εξωτερική πλευρά με ένα κρύσταλλο και σε χρώμα μπρονζέ. Κατασκευασμένος, ειδικός, νηπτήρας με τις βρύσες, φωτιστικά. Η δεύτερη γκαρδαρόμπα, ένα βεσέ. Εδώ μπορεί να δείτε μέσα το χώρο του ντουζ. Και από εδώ βγαίνουμε έξω για να πάμε στα υπνοδωμάτια και έχουμε 1, 2, 3, 4 υπνοδωμάτια με εσωτερικό μπάνιο, εξωτερική ντουλάπα και σε κάθε υπνοδωμάτιο έχουμε τοποθετήσει ξύλινο δρύς για να μπορεί να είναι λίγο πιο ζεστός ο χώρος εσωτερικά. Δεν τελειώνει εδώ όμως η κατοικία, γιατί έχουμε ακόμα ένα όροφο επάνω. Εδώ θα συναντήσουμε ακόμα ένα δωμάτιο, το οποίο μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο καθένας όπως ακριβώς μπορεί να έχει στο μυαλό του, είτε σαν γραφείο, είτε σαν ξενώνα, είτε σαν δωμάτιο υπηρεσίας, οτιδήποτε. Το συγκεκριμένο δωμάτιο έχει και κουζίνα και μπάνιο και ντουλάπα. Και από εδώ, από το κοινό χρηστό χώρο που ανεβαίνει και το ασανσέρ μέχρι επάνω, συναντάμε ένα rooftop, το οποίο, όπως αντιλαμβάνεστε, όταν θα χρησιμοποιήσουμε και θα τοποθετήσουμε τα φυτά, θα πάρει μια άλλη άποψη, έτσι, αισθητική. Και σε αυτό εδώ το σημείο είναι αυτό που σας είχα πει και πριν. Είναι το skylight που επικοινωνεί ο φυσικός φωτισμός με όλα τα επίπεδα. Σημαντικό να τονίσω ότι από αυτό το επίπεδο η θέα είναι υπέροχη και δεν πρόκειται ποτέ να κρύψει κανείς αυτό το σπίτι, γιατί είναι ψηλά.
Κατεβαίνουμε από τη σκάλα στο υπόγειο και σε λίγο θα αποκαλύψουμε κάτι το οποίο, ομολογώ, θα σας ενθουσιάσει. Ένας ενιαίος χώρος, ένας χώρος μασάζ, ο οποίος είναι επενδυμένος με ξύλο δρύς, σε σκούρα απόχρωση, για να μπορούμε να δώσουμε και λίγο το σκοτεινό, το ιδιαίτερο σε αυτό το χώρο. Γυρίζοντας θα δείτε μια εσωτερική θερμενόμενη πισίνα με φωτισμό από την επάνω πισίνα, με ειδικά τζάμια τα οποία μπορείτε να δείτε το χρώμα του νερού από την εξωτερική πισίνα. Ο τείχος είναι επενδυμένος με τεχνητό βράχο σε κάποιες αποχρώσεις οι οποίες δένουν με το υπόλοιπο χώρο και χρησιμοποιούμε κάποια φυτά για να μπορούμε να δώσουμε και λίγο το πράσινο. Η σκέψη μας είναι σε αυτό το κομμάτι να τοποθετηθεί ένας γωνιακός καναπές με τα διαχωριστικά τα οποία μπορούμε να κλείσουμε και να απομονώσουμε το χώρο ή να τα ανοίξουμε και να δημιουργήσει έτσι μια ωραία ατμόσφαιρα. Αυτός ο χώρος έχει προβλεφθεί για να μπορέσουμε να τον έχουμε ως ένα μικρό εσωτερικό γυμναστήριο. Ακριβώς από πίσω έχουμε ένα βεσέ, το οποίο όμως έχουμε και ντουζ, για να μπορούμε οι επισκέπτες μας και οι ιδιοκτήτες, ομολογώ, να κάνουν το ντουζ και να πάνε για την πισίνα και το βεσέ. Θα σας δείξουμε και ένα δεύτερο υπόγειο, μικρότερο, το οποίο το ανακαλύψαμε. Και σκεφτήκαμε να μην πάει χαμένο και το δημιουργήσαμε ως ένα υπέροχο υπόγειο κελάρι, επενδυμένο με πέτρες και καμάρες. Πάμε να το δούμε γιατί είναι πολύ εντυπωσιακό. Όπως βλέπετε, για να μπορέσουμε να δείξουμε ότι είναι αρκετά παλιό, έχουμε σχεδιάσει και έχουμε κατασκευάσει σταυροθόλια με ειδικές βαφές, παλαιωμένες. Έχουμε επενδύσει στους τοίχους ένα μέρος του τοίχου με τεχνητή πέτρα Ella Stones και ο φωτισμός είναι από το πάτωμα, από το δάπεδο, για να δημιουργήσει αυτό το δραματικό. Τώρα, τα μπουκάλια, ελάτε να δείτε πού θα τα τοποθετήσουμε. Σε αυτό το σημείο οι συγκεκριμένες υποδοχές είναι για να μπορέσουμε να τοποθετήσουμε τα μπουκάλια σε αυτόν τον χώρο και με την ανάλογη υγρασία να μπορούν να διατηρούνται για αρκετό καιρό. Ίσως εδώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα τεράστιο φυσικό κορμό και σκαμπό για να μπορούμε να δοκιμάζουμε τα κρασιά. Η πρότασή μου για το μελλοντικό ιδιοκτήτη σε αυτό το χώρο του υπογείου είναι σε αυτόν εδώ το χώρο να τοποθετήσουμε ένα μαγικό vintage αυτοκίνητο κόκκινο, ακριβώς σε αυτό το σημείο. Και εκεί κάποιες πολυθρόνες ή ένα γραφείο και μπορούμε να το έχουμε σαν ένα cigar room και απολαμβάνοντας αυτή τη θέα το αυτοκίνητο. Ένα cinema room, ένα δωμάτιο υπηρεσίας και εκεί μέσα βρίσκονται μηχανολογικά και γκαράζ. Κάπου εδώ τελειώνει η περιήγηση στη Βίλα στη Φιλοθέη. Για περισσότερες λεπτομέρειες, διαβάστε στην περιγραφή. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε μία εγγραφή στο κανάλι μας, ένα like και ένα σχόλιο και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.